Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που δεν φοβηθήκατε τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και ήρθατε σήμερα. Εγώ προκλήθηκα 2 και 3 φορές να μιλήσω για το σήμερα και να πολιτικολογήσω. Ο Μιχάλης Τσαπόγας είπε ότι είμαι ένας πολιτικός νομικός, εν πάση περιπτώσει. Θα κάνω κάτι ενδιάμεσο. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσα. Θα μιλήσω μόνο για τη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Θα προσπαθήσω να είμαι αυστηρός αυτό. Αλλά νομίζω ότι 2-3 σκέψεις που έχω και αναπτύσσονται στο βιβλίο, νομίζω ότι έχουν μια επικαιρότητα και ένα ενδιαφέρον σήμερα. Επιγραμματικά δεν θα σας κουράσω για να μπορέσουμε να κάνουμε και συζήτηση μετά, αν θέλετε. Δεν νομίζω. Λοιπόν, το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι τι κάνει η δημοκρατία την περίοδο της κρίσης και τι κάνει, ποιος είναι ο ρόλος του δικαίου σε αυτή τη συγκυρία. Ο Κάρλ Σμιτ, ένας δεδηλωμένος πολέμιος του κοινοβουλευτισμού, νομίζω τα λέει πολύ ωραία. Λέει ήδη από το 1922, σε ανύποπτο χρόνο, ότι στην περίοδο της κρίσης το κράτος ασφυκτιά από το δίκαιο. Θέλει να ξεμπερδεύει με το δίκαιο, θέλει να ξεμπερδεύει με τους θεσμούς και αυτό που προτάσει είναι η σκοπιμότητα και η αποτελεσματικότητα. Αυτό υπήρξε προφητικό. Αυτό τα έγραφε ο Σμιτ στην πολιτική θεολογία του 1922 και ήταν απολύτως προφητικά για ό,τι θα συνέβαινε μετά την οικονομική κρίση στις αρχές της δεκαετίας του 30. Ποιο ήταν το διακύβευμα? Να σας πω 2 λόγια για το πολιτικο-οικονομικό διακύβευμα και να πάμε μετά στα θεσμικά συνταγματικά. Προκύπτει η οικονομική κρίση. Το πρώτο πράγμα που σκάει σε επίπεδο οικονομικής χρεοκοπίας στη Γερμανία είναι ο γερμανικός ΟΑΕΔ. Είναι το αντίστοιχο, ο αντίστοιχος οργανισμός για τους ανέργους. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανέργων και δεν φτάνουν τα χρήματα για να διασωθεί. Η κυβέρνηση είναι τετρακομματική. Στην αριστερή της πτέρυγα είναι το S5, το οποίο είναι το πλειοψηφικό κόμμα, γύρω στο 30%. Στη δεξιά της πτέρυγα είναι το Λαϊκό Γερμανικό Κόμμα, το οποίο είναι οικονομικά φιλελεύθερο. Και διατυπώνονται 2 διαφορετικά πολιτικά σχέδια για το πώς θα διασώσουμε το γερμανικό ΟΑΕΔ, ο οποίος καταραίει. Οι μεν σοσιαλδημοκράτες λένε ότι πρέπει να κρατήσουμε στο ίδιο επίπεδο το επίδομα ανεργίας. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων. Δηλαδή τι λέει? Αυτό που πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί η κρίση είναι να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους. Είναι η μία προσέγγιση. Η δεξιά πτέρυγα λέει το ανάποδο. Να περικόψουμε τα επιδόματα ανεργίας, δηλαδή μείωση δαπανών σε χοντρές γραμμές. Δεν επιμένω σε αυτό το παράδειγμα, θέλω να σας πω μόνο ότι έτσι ξεκίνησε η κρίση, μάλλον έτσι μετασχηματίστηκε η οικονομική κρίση σε πολιτική και θεσμική, με ένα πολιτικο-οικονομικό ερώτημα. Από εκεί και πέρα πώς αντιμετωπίστηκε? Αυτό το ερώτημα μπήκε στην άκρη. Και μαζί με το ερώτημα που μπήκε στην άκρη, μπήκε στην άκρη και ο κατεξοχήν αντιπροσωπευτικός θεσμός. Ποιος ήταν ο κατεξοχήν αντιπροσωπευτικός θεσμός? Το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Η Βαϊμάρη είχε 2 χαρακτηριστικά, αν θέλετε. Το πρώτο ήταν το κράτος πρόνοιας και το δεύτερο ήταν ότι ήταν βασισμένη σε μια λογική πολιτικού και φιλοσοφικού σχετικισμού. Δηλαδή, λέγανε ως δημοκρατική αντίληψη, δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, προκειμένου να φτάσουμε στη λήψη πολιτικών αποφάσεων, είναι να συνεννοηθούμε πολλές πολιτικές δυνάμεις. Γι' αυτό κατοχύρωσαν και το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής. Όλες τους οι κυβερνήσεις ήταν πολυκομματικές από το 19 μέχρι το 32. Εμένα γι' αυτό μου προκαλεί ένα θαυμασμό η Βαϊμάρη.
να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, στη Γερμανία της δεκαετίας του 20 κατάφεραν αυτό που για τα δικά μας μέχρι πριν από 10 χρόνια ήταν αδιανόητο. Οι κυβερνήσεις συνασπισμού και η συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Τα λέγαμε με τον κύριο Λιβζάτο στο μάθημα που κάναμε της συνταγματικής ιστορίας, που το κάναμε από το 2005, και λέγαμε ότι δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας στην Ελλάδα. Λοιπόν, στη Βαϊμάρη υπήρξε και λειτουργήσαν οι θεσμοί επί 11 χρόνια. Στην κρίση, λοιπόν, ποια ήταν η βασική απόφαση που λήφθηκε στην οικονομική κρίση της Γερμανίας? Ότι βάζουμε στην άκρη τη Βουλή. Δεν αποφασίζουν πια τα πολιτικά κόμματα, δεν έχουμε συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων όσον αφορά τις βασικές, τους βασικούς πυλώνες του πολιτικού και οικονομικού σχεδίου που θα ακολουθήσουμε προκειμένου να βγούμε από την κρίση, και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου, την νομοθετική αρμοδιότητα κατά βάση, την εκχωρούμε σε ένα μονοπρόσωπο όργανο. Ποιο είναι αυτό? Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο οποίος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μέσω της έκδοσης εκτάκτων διαταγμάτων, τα οποία έκτακτα διατάγματα τότε ήταν στη συντριπτική τους πλειονότητα οικονομικού περιεχομένου, θα αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε την κρίση. Άρα, το πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα πέταγε έξω τη Βουλή, άρα στον τρόπο της χάραξης και διαμόρφωσής του. Πέταγε έξω τη Βουλή, άρα πέταγε έξω τα πολιτικά κόμματα, άρα κατά τη γνώμη μου πέταξε έξω τη γερμανική κοινωνία. Γιατί χωρίς Βουλή δεν έχεις κόμματα και δεν έχεις κοινωνία. Όλα αυτά, όλες αυτές οι αρμοδιότητες εκχωρήθηκαν σε ένα πρόσωπο. Το οποίο πρόσωπο, αν θέλετε, ήταν ο φορέας της μίας αλήθειας. Γιατί ένα πρόσωπο εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συνθέσει. Ως εκ της φύσης του, ένα μονοπρόσωπο όργανο δεν μπορεί να συνθέσει. Και εκεί ήταν καθοριστική, αυτό είναι η θεωρητική, αν θέλετε, ματιά του βιβλίου, εκεί ήταν καθοριστική η συμβολή του Κάρλ Σμιτ. Ο Κάρλ Σμιτ με τη θεωρία του κατάφερε να επιφέρει κέρια πλήγματα στον κοινοβουλευτισμό και στην έννοια του πλουραλισμού, γιατί κατόρθωσε να πείσει ότι για τα δεινά της γερμανικής πολιτικής σκηνής ευθύνεται ο πολιτικός πλουραλισμός, ευθύνονται τα πολιτικά κόμματα, τα οποία πρέπει να τα βάλουμε στην άκρη και να αξιοδοτήσουμε τον έναν να αποκαταστήσει την πολιτική ενότητα του γερμανικού λαού. Αυτά, κατά τη γνώμη μου, σε αδρές γραμμές συνιστούν από θεσμικό επίπεδο, δηλαδή η δική μου σκοπιά σε μια προσπάθεια ανάδειξης των αιτίων πτώσης της Δημοκρατίας Βαϊμάρης ήταν η σκοπιά των θεσμών. Από την πλευρά των θεσμών, λοιπόν, αν με ρωτούσατε γιατί ο κόσμος φτάνει το 1932 να ψηφίσει το Χίτλερ και να του δώσει 37,4%, το ερώτημα που νομίζω ότι πρέπει να απαντήσουμε, την προβληματική η οποία πρέπει να θέσουμε, είναι γιατί διεράγησαν οι δεσμοί αντιπροσώπευσης μεταξύ πολιτικού συστήματος και κοινωνίας, μεταξύ δημοκρατικού πολιτικού συστήματος και γερμανικής κοινωνίας. Ο ενδιάμεσος είναι τα κόμματα. Τα κόμματα είναι ο ενδιάμεσος μεταξύ κράτους και κοινωνίας. Όταν λοιπόν πετάς απ' έξω το κοινοβούλιο, πετάς απ' έξω τα κόμματα, άρα πετάς έξω την κοινωνία. Η άρνηση, λοιπόν, του κυρίαρχου θεσμικού ρόλου του κοινοβουλευτισμού ενάντια στις συνταγματικές επιταγές, δηλαδή η Δημοκρατία της Βαϊμάρης δεν έπεσε επειδή εφαρμόστηκε το Σύνταγμα της Βαϊμάρης, αλλά επειδή νοθεύθηκε, επειδή αλλοιώθηκε το Σύνταγμα της Βαϊμάρης. Η άρνηση, λοιπόν, του πλουραλισμού, που σας επαναλαμβάνω, πλουραλισμός θα σήμαινε κάθονται οι πολιτικές δυνάμεις κάτω και μέσα από αμοιβαίους συμβιβασμούς διαμορφώνουν ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες. Η άρνηση, λοιπόν, μιας τέτοιας διαδικασίας, η οποία ήταν συνταγματικά προβλεπόμενη, επέφερε την εφαρμογή ενός πολιτικού και οικονομικού προγράμματος άγριας λιτότητας στη Βαϊμάρη, δηλαδή τα βασικά μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν τη διετία 30-32 ήταν μειώσεις μισθών, συντάξεων, επιδομάτων,
περικοπές των επιδοτήσεων του κεντρικού κράτους προς τα κρατήδια, αλματώδης αύξηση της ανεργίας. Όλη αυτή η εφαρμογή του πολιτικού προγράμματος χαράχτηκε και αποφασίστηκε από 5 ανθρώπους. Και ένα τελευταίο. Η Γερμανία, στο γερμανικό πολιτικό σύστημα τη διετία 30-32, πρώτο κόμμα ήταν το S5. Με βάση το θεσμικό μοντέλο που ακολουθήθηκε, που έλεγε ότι η νομοθεσία σιγά σιγά, η νομοθετική λειτουργία δεν ασκείται από τη Βουλή, αλλά ασκείται από τον πρόεδρο του Ράιχ, το Σύνταγμα προέβλεπε ότι η Βουλή είχε παρόλα αυτά ένα αντίδοτο, ένα θεσμικό όπλο. Θα μπορούσε, αν δεν συμφωνούσε με τα διατάγματα του Προέδρου, να ζητήσει την ακύρωσή τους κατά πλειοψηφία. Εκεί έγινε μια πολιτική συμφωνία. Επειδή η κυβέρνηση και η εκτελεστική εξουσία που εφάρμοσε αυτό το πρόγραμμα δεν είχε την πλειοψηφία, έπρεπε να συμφωνήσει με ένα κομμάτι της Βουλής που δεν συμμετείχε στην κυβέρνηση, ότι θα έδινε ψήφο ανοχής σε αυτό το πολιτικό πρόγραμμα. Αυτή τη πολιτική συμφωνία δέχτηκε να τη συνάψει το S5. Δηλαδή το S5 είπε ότι εγώ δεν μπορώ να προσυπογράψω αυτά τα έκτακτα διατάγματα, αλλά παρόλα αυτά δεν θα ρίξω την κυβέρνηση, επί 2 χρόνια θα της δώσω την ανοχή μου. Αυτό κατά τη γνώμη μου ήταν μια κρισιμότατη πολιτική απόφαση για τον εξής λόγο. Το S5 συνιστούσε σε εκείνη τη συγκυρία την τελευταία δημοκρατική εναλλακτική για το γερμανικό πολιτικό σύστημα. Με την απόφασή του να ανεχθεί ένα πρόγραμμα σκληρής λιτότητας, ταυτίστηκε στη συνείδηση του γερμανικού λαού με τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες θεωρήθηκαν υπεύθυνες για τη φτωχοποίηση και την εξαθλίωσή του. Άρα η συμπόρευση του S5 ή αν θέλετε η ανοχή της επιβολής ενός προγράμματος της μίας αλήθειας ήταν αυτή που στέρισε από το γερμανικό πολιτικό σύστημα την τελευταία δημοκρατική του εναλλακτική. Και ένα τελευταίο. Κάπου υπάρχει Ελλάδα στο βάθος. Και ένα τελευταίο. Όλα αυτά που σας περιγράφω κατά τη γνώμη μου έφεραν το 38% του Χίτλερ. Η γερμανική βιβλιογραφία λέει ότι αυτό το εκλογικό ποσοστό είναι το σημείο της μη επιστροφής. Άρα κατά τη γνώμη μου, αυτό μάλλον που εμένα με απασχολεί σήμερα, είναι πώς μέσα από τη λειτουργία των θεσμών θα καταφέρουμε να ανασχέσουμε μια προϊούσα διαδικασία διάρρηξης και σήμερα των δεσμών αντιπροσώπευσης μεταξύ των κοινωνιών και των δημοκρατικών πολιτικών κομμάτων, γιατί βλέπω σε εξέλιξη μια τέτοια διαδικασία. Το ερώτημα είναι, διαφυλάσσουμε όπως λειτουργούν οι θεσμοί μας σήμερα, διαφυλάσσεται ο πλουραλισμός? Κατά τη γνώμη μου, ένας από τους βασικούς λόγους που έπεσε η Βαϊμάρη ήταν γιατί δεν διαφυλάχθηκε ο πλουραλισμός. Γιατί τα πολιτικά κόμματα, το κοινοβούλιο δεν είχαν ρόλο. Σήμερα, όπως λειτουργούν τα κοινοβούλια στις δυτικές φιλελεύθερες κοινωνίες, διαμορφώνουν, χαράσουν πολιτικοί? Τα πολιτικά κόμματα και δια των κομμάτων η κοινωνία συμμετέχει στην νομοπαραγωγική διαδικασία? Αν όχι, ή αν συμμετέχει λιγότερο από ό,τι θα έπρεπε, ίσως αυτή είναι μία από τις αιτίες που διαρριγνύονται οι σχέσεις αντιπροσώπευσης μεταξύ των κοινωνιών, των ανεπτυγμένων κοινωνιών, της Αμερικανικής, της Γαλλικής, της Ιταλικής. Δεν μιλάω για την Πολωνία ή για την Ουγγαρία. Των ανεπτυγμένων λοιπόν δυτικών κοινωνιών με φιλελεύθερη παράδοση 200 χρόνων, βλέπουμε να διαρριγνύονται λοιπόν οι δεσμοί αντιπροσώπευσης σήμερα. Ίσως ένας από τους λόγους, το συνδέω λοιπόν με την απονεύρωση του πλουραλισμού, ίσως ένας από τους λόγους είναι γιατί ο Κέινς έχει πεταχθεί στο πύρ του εξώτερων. Ποιος εφάρμοσε τον Κέινς, δηλαδή ποιο είναι το παράδειγμά μας για το πώς αντιμετωπίζουμε την κρίση? Νομίζω το παράδειγμά μας σήμερα, αν λέγαμε πού πρέπει να στραφούμε για να δούμε πώς ένα πολιτικό σύστημα κατάφερε να βγει από την κρίση όρθιο. Νομίζω το βασικό παράδειγμα είναι το New Deal. Νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι. Θα συμφωνήσουμε ότι ήταν ο Roosevelt. Δεν ήταν ο Brüning στη Γερμανία.
ο οποίος είχε ένα άλλο οικονομικό μοντέλο από πίσω του, της ανάπτυξης, της στήρησης της εργασίας. Και πιο μεταπολεμικός και ευρωπαϊκός. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα σήμερα? Όπως λειτουργεί το διεθνές θεσμικό σύστημα, υπάρχει δυνατότητα σήμερα να εφαρμοστεί ένα μοντέλο Roosevelt, ένα νέο New Deal? Φοβάμαι πως όχι. Και αν δεχτούμε ότι είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί ένα κενσιανό μοντέλο, τότε ενδεχομένως παραδεχόμαστε ότι έχει απονευρωθεί το πλουραλιστικό στοιχείο της δημοκρατίας, όπως απονευρώθηκε στη Βαϊμάρη. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια από τις βασικές αιτίες της διάρρηξης των δεσμών αντιπροσώπευσης. Σας ευχαριστώ πολύ.